Νίκο, δεν έχει έρθει κάποιος και μιλήσει ακόμα τόσο. Πιστεύεις εσύ για το ότι θα υπάρχει κάποιος παράγοντας που μπορεί να πληροφοριάσει για να είναι αισιόδοξο από τον Παναθηναϊκό? Σίγουρα οι παίκτες που έχουν φύγει είναι πολύ σημαντικοί και απαραίτητοι σε μια ομάδα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ που αποτελείται από κάποιους παρουσιαστές οι οποίοι ξέρουν κατά τη γνώμη όλων όλο αυτό που τους διάλεξαν. Αυτό είναι παράγοντα με οπότε πιστεύω ότι μπορούν να σηκώσουν τη φανέλα και την ομάδα της πλάτης. Όσο ελίξονται, σίγουρα η ομάδα, όπως είπαμε, έχει και πρέπει να έχει ενισχυθεί. Το θέμα είναι ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό φέτος και σίγουρα πιο σημαντικό παράγοντα για μένα που είναι το παιδί ο ίδιος, που ξέρει την ομάδα, ξέρει τους παίκτες και πιστεύω ότι θα δηλώσει προς τη λάδι να προετοιμαστούμε και να βάλουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στο τάθμα. Στο Champions League που μπορούσε να το κάνει το παιδί. Έχεις ένα χρόνο ακόμα σε να λέω. Πολλά δημοσιογραφικά για σένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που έγινε και να μπορούσε να δει κάποια κρούση για το πράγμα που είχε γίνει. Γενικώ, πώς το σκέφτεσαι το μέλλον σου? Έχει την αγώνα να δώσει, έχει να δώσει κάποια καλή χρονιά για να φύγει στον τόπο. Πώς το σκέφτεσαι? Αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι. Δεν είναι στον αγώνα το πράγμα, το σκέφτομαι άλλη για μένα. Απλώς εγώ έχω άλλο ένα χρόνο σε όλο μέσα την ομάδα και θα το δημιουργήσω όπως πρέπει. Δεν κοιτάω δηλαδή κάτι άλλο, πως θα κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Κάτι να λέω σε δουλειά. Όσα έγιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα και κατά τη διάρκεια του, κάποια από αυτά τα βιώσαμε και εσείς, αλλά και όσα έχουν βγει στην επιφάνεια το τελευταίο καιρό. Πώς ακούγονται στα αυτιά μας ποδοσφαιριστή και πόσο τον προβληματίζουν για το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει? Σε κατά τα θέματα πιστεύω ότι όλοι μας τα ξέραμε όλα. Απλώς κανένας δεν μπορούσε να μιλήσει με πολύ. Αλλά εντάξει. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι να γίνει μάλλον κάτι, δηλαδή να αλλάξει κάτι. Αλλά όπως το ξαναπεί και παλιότερα, ότι ακόμα και με τώρα που έγιναν αυτά, πιστεύω ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Αυτό είναι το πιο κακό πολύ. Νιώθετε αδικημένοι, παύλα δικαιωμένοι γενικώς για όλα αυτά που βγήκαν? Κάποια παιχνίδια αφορούσαν τον παρελθόν. Είναι ότι... Ναι, σίγουρα και αδικημένοι είμαστε εμείς και άλλες ομάδες είναι αδικημένες. Και σίγουρα οποιοδήποτε θα είναι αδικημένος, πόσο μάλλον ήταν η ομάδα του σε κάποια παιχνίδια αδικήθηκε όλο πάλι. Σίγουρα όπως προηγούμενο το πιο σημαντικό είναι να αλλάξει αυτό το πράγμα και να γίνει πιο υγιές ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ας το ελπίσουμε. Δύσκολα, αλλά ας το ελπίσουμε.